Μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε. Άδωνης Γεωργιάδης και Γιώργος Παπαδάκης τσακώνονται σχεδόν κάθε εβδομάδα. Αυτή τη φορά όλα ξεκίνησαν από τον βουλευτή, ο οποίος δήλωσε ότι οι πρωινές εκπομπές λαϊκίζουν. Δεν θα σας ξανακαλέσουμε, ειλικρινά. Θα το σκεφτούμε μάλλον να σας ξανακαλέσουμε. Εφόσον σας προσβάλλει η παρουσία σας σε αυτά τα πρωινάδικα, ωραία. Μην ξαναδεχτείτε την πρόσκλησή μας και δεσμευόμαστε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα σας ξανακαλέσουμε κι εμείς. Ο Γιώργος Παπαδάκης έγινε έξαλλος και η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη ήρθε άμεσα μέσα από το Twitter. Αγαπητέ Γιώργο Παπαδάκη, ο λαός μας λέει: όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο φόρτωνε ο Γιώργος Παπαδάκης και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησε για τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν σκληροί. Κάθε μέρα είναι και σένα. Κατάλαβες, εις μην παρακαλέσει τώρα. Κάθε μέρα σένα, κύριος Γεωργιάδης, και από πάνω κάνει και κριτική. Άδικο είχατε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είχατε. Αυτά στη Βουλή με τον κύριο Καμένο στην αντιπαράθεσή σας που του κάνετε γελάκια. Όχι με εμάς. Εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Παραπέρα να παίξετε. Κι εκεί. Τώρα που έχετε και 15 μέρες κενό, μπορείτε με άνεση. Εμείς δουλεύουμε. Δεν καθόμαστε. Αφού τα είπε και ξεθύμανε ο Γιώργος Παπαδάκης, μετά γλύκανε και έστειλε τον Άδωνη Γεωργιάδη στο γιατρό. Με ευγένεια πάντα. Αλλά δεν μπορείς όμως από τη μία να ψοφάς να βγεις και από την άλλη. Έτσι, να λες, ας πούμε, τα λεγόμενα πρωινάδικα έτσι από εξωτικά. Έτσι και κοπή θα πάει στο γιατρό. Έτσι και κοπή από τα πρωινά ο κύριος Γεωργιάδης. Άδωνη μου, τώρα μπορώ. Έτσι και κοπή, σε κόψουν τα πρωινά. Σε βλέπω να πηγαίνεις. Στο Σούρα. Στο Σούρα, τον ψυχίατρο. Και για να τελειώνει η πλάκα, μετά τις σημερινές αναφορές του κύριου Παπαδάκη και μάλιστα εν διαπουσία μου, μην κάνουν τον κόπο να με ξανακαλέσουν. Την επόμενη εβδομάδα βλέπουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη καλεσμένο στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη.